Χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Παρά να σου βγει το όνομα, είναι ο τίτλος με ερωτηματικό. Όταν ήμασταν μικροί, δεν μας έλεγαν ειδικά οι μανάδες μας, παρά να σου βγει το όνομα, καλύτερα να σου βγει το μάτι. Έχουμε μια ιστορία εδώ με μια κοπέλα που της έβγαλαν το όνομα. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και είναι χρήσιμη για να αναλύσουμε για το πώς διαχειριζόμαστε τέτοιου είδους ανθρώπους που μας βγάζουν το όνομα. Και αν είναι τραγικό να μας βγάλει ένας τέτοιος άνθρωπος το όνομα, ότι είναι τραυματικό είναι, αν είναι τραγικό όμως, γιατί θεωρώ ότι κάποιος που λειτουργεί έτσι και πιστεύει αυτά που του λένε για μας χωρίς να ρωτήσει εμάς, δεν αξίζει να είναι στη ζωή μας. Γεια σου κυρία Θέκλα. Θα σας παρακαλούσα, ήταν εφικτό να κάνετε ένα vlog με το θέμα των ανθρώπων που βγάζουν ως αληθινά τα αποθυμένα τους, χωρίς καν να γνωρίζουν τον άλλο προσωπικά, αλλά και τα πρόσωπα που το πιστεύουν και κάνουν ghosting, χωρίς καν να διασταυρώσουν τα στοιχεία ή έστω να το πούν στο πρόσωπο που το αφορά, με συνέπεια να το αφήνουν με τη θλίψη και την απορία. Μου συνέβη και το καλοκαίρι. Δούλευα σε ένα νησί, έβγαινα με ένα παιδί με το οποίο ταιριάζαμε πολύ και ξαφνικά μου εξαφανίστηκε. Της έκανε ghosting δηλαδή. Πριν λίγο καιρό μου έστειλε χρόνια πολλά, γιατί ήταν η γιορτή μου, και μου είπε ότι ένας από το χωριό εκεί, που γνωρίστηκα δηλαδή και που δούλευαν, του είπε ότι είχε σεξουαλικές επαφές με εμένα, με την ξαθιά την κοπέλα που δουλεύει στο τάδε πόστο. Πράγμα που δεν ισχύει, γιατί εκτός από το παιδί που έβγαινα, δεν γνώριζα, ούτε ήθελα να βγω ραντεβού με άλλον. Δηλαδή πήγε ένας εκεί από το χωριό, από το νησί που δούλευε, και του είπε εγώ με εκείνη την ξανθιά έχω πάει μαζί της. Ένας που θα θέλει πάρα πολύ να πάει μαζί σου, προφανώς. Του είπα ότι αν μάθω ποιος είναι θα γίνει χαμός. Με πλήγωσε πολύ και έκλαιγα όλη τη νύχτα. Συχάθηκα την επαρχία, την κακοήθεια, αλλά και την προκατάληψη προς το επάγγελμά μου. Δηλαδή όσες κάνουν σεζόν είναι και εύκολες. Είναι τόσο συχνό φαινόμενο στις επαρχιακές πόλεις και χωριά όταν πάει ένα νέο πρόσωπο να πλάθουν ιστορίες. Αλλά του είπα ότι περισσότερο με προσβάλλει που πίστεψε έναν αντιχάρπαστο που ούτε το όνομά μου δεν ήξερε να πει και είπε η ξανθιά που κάνει αυτή τη δουλειά. Παρά ότι ο κάθε, με συγχωρείτε καυλωμένος, παρουσιάζει την κάθε φαντασίωση τόσο αληθινή. Κυρία Θέκλα, πληγώθηκα πάρα πολύ και νιώθω έντονο μίσος. Όταν μου είπε κατά λέξη τι του είπε, πραγματικά ιδίασα. Νιώθω τόσο απέχθεια για τέτοιους ανθρώπους που αν ίσχυαν αυτά, δηλαδή αν το έκανα, θα έβαζα νερό στο κρασί μου, αλλά δεν ισχύει τίποτα. Και νιώθω ότι με πνίγει το δίκιο, αν δεν αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας μετά. Κόρη μου, έχω να σου πω το εξής. Και άκουσε με πάρα πολύ προσεκτικά. Οι άνδρες με τους οποίους θα έχεις ερωτικές επαφές είναι απίθανο να πάνε να το διαλαλήσουν. Αυτοί που λένε ότι είχαν ερωτικές επαφές μαζί σου, ειδικά μια τόσο ωραία κοπέλα όπως εσένα, γιατί μου έχεις στείλει στο Instagram και έχω δει το προφίλ σου, είναι εκείνοι που δεν έχουν πάει. Όπως το είπες, βγάζει ο καθένας τα αποθυμένα του πάνω σε ένα άγνωστο γι' αυτό πρόσωπο και του βγάζει το όνομα. Ότι εγώ πήγα με αυτήν και έκανα το τάδε και το τάδε και το τάδε και το τάδε στο όνειρό του. Μη σου πω στο όνειρό του και δεν του σηκώθηκε και καν, για να μην ευρεάσω τώρα. Το πρόβλημα όμως, όπως έχεις θίξει, δεν είναι τόσο αυτός ο τυχάρπαστος που έπλασε αυτή την ιστορία για σένα. Το πρόβλημα είναι το παιδί με το οποίο έβγαινες, ο οποίος αν ήταν ok, αν ήταν εντάξει τύπος και σεβαστικός προς τις γυναίκες και προς εσένα ειδικά, έπρεπε πάρα αυτά να έρθει να σου πει το τάδε πρόσωπο είπε αυτά τα πράγματα για σένα και να σου δώσει την ευκαιρία να του απαντήσεις αν ισχύουν ή όχι και να σου δώσει και την ευκαιρία να υπερασπιστείς τον εαυτό σου απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος στην ουσία σε κακοποίησε. Μιλάμε για ψυχική κακοποίηση. Το να διαδίδεις ψευδείς πληροφορίες ότι εγώ έχω κοιμηθεί με την τάδε κοπέλα που καν το όνομά σου δεν ξέρει. Έχω κοιμηθεί με αυτήν που κάνει αυτή τη δουλειά στο τάδε πόστο. Ούτε καν το όνομά σου δεν ξέρει.
Είναι απαράδεκτος ο πρώην σου. Απαράδεκτος. Στενόμυαλος, ολιγόμυαλος και ανόητος. Και μιλάω ευγενικά. Πάρα πολύ ευγενικά. Στέλνω αυτό το μήνυμα στους άνδρες που παρακολουθούν αυτό το βίντεο. Αν βρεθούν καλοθελητές να σας πούν ότι η κοπέλα με την οποία βγαίνεις είναι μία μπιπ και την έχω πάρει και εγώ και την έχει πάρει και η γειτονιά και την έχει πάρει και ο ένας και ο άλλος, κόψτε τους το στόμα, τη γλώσσα, μεταφορικά. Πες του, έλα τώρα, πάμε μαζί στην κοπέλα να τα πεις μπροστά της. Να δούμε αν θα θέλει να τα πει μπροστά της. Παιδιά, έχω πάρα πολύ κλινική πείρα. Έχω δουλέψει 20 χρόνια στο γραφείο με ανθρώπους που συνήθως μιλάνε για τις ερωτικές τους σχέσεις και επίσης τα τελευταία 3 χρόνια κατακλείζομαι από επιστολές με πραγματικές ιστορίες ανθρώπων. Σας το λέω ως ψυχολόγος που έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις ερωτικές σχέσεις, ότι αυτοί οι οποίοι διαλαλούν ότι έχουν πάει με τη μια και με την άλλη, λένε βλακίες. Ένας ο οποίος έχει πραγματικά ερωτική ζωή, κλείνει το στόμα του. Δεν έχει ανάγκη να το πει, γιατί είναι ευχαριστημένος. Ένας που δεν έχει ερωτική ζωή, και φαντασιώσεις θα κάνει, και μακακίες θα λέει. Λέει, αν πας σε ένα καφενέ, καφενέ λέει στα χωριάτικα στην Κύπρο, στα χωριά του καφενείου, αν πας σε ένα καφενείο λέει, και έχει έναν τύπο ο οποίος λέει, «Ω, εγώ έχω πάρει την τάδε και την τάδε και την τάδε και το έκανα τόση ώρα και αυτά». Και έχει και έναν άλλον ο οποίος κάθεται και πίνει τον καφέ του και γυρνάει το κομπολόι του και δεν λέει τίποτα. Ποιος από τους δυο είναι καλογαμημένος ή έχει ερωτική ζωή? Αυτός που μιλάει για την ερωτική του ζωή ή αυτός που κλείνει το στόμα του Μούγκα? Ο Μούγκα βέβαια. Είναι νόμος. Ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν μου αρέσει η έκφραση είναι νόμος. Είναι το πιο σύνηθες. Όταν δεν έχεις ερωτική ζωή, να πλάθεις ιστορίες για το ότι έχεις και να ανοίγεις το στόμα σου να λες βλακίες και να κακοποιείς λεκτικά και ψυχικά άλλους ανθρώπους. Προσέξτε αγόρια από καλοθελητές που θα έρθουν να σας πούν για τη σχέση σας. Και στα κορίτσια επίσης. Βγαίνετε με κάποιον νέο άνθρωπο που τώρα τον γνωρίζετε και έρχεται από το ξαφνικά, από το πουθενά, μια φίλη του ή μια πρώην του για να σας τον κακολογήσει και να σας πει «Ω, αυτός κάνει το, έχει κάνει το ένα, έχει κάνει το άλλο, εγώ με αυτόν έχω κάνει έτσι, αυτός». Μην πιστεύετε. Η σωστή προσέγγιση είναι «Έλα τώρα να πάμε αυτοπροσώπως σε εκείνο το πρόσωπο που κατηγορείς να τα πεις μπροστά του». Μπορείς να τα πεις μπροστά του? Μπορείς να πεις μπροστά στο παιδί που βγαίνω ότι έβγαινες εσύ προηγουμένως μαζί του και ότι σου κάνε το ένα και ότι σου κάνε το άλλο και ότι σου κάνε το παράλληλο? Τολμάς? Που θα έχεις αντίλογο ή ανοίγεις το ξερό σου και ό,τι σου κατέβει λες? Άκουγα πρόσφατα για μια περίπτωση που τη ξέρω. Ξέρω πολλές περιπτώσεις, πάρα πολλές. Ήταν μια κοπελίτσα η οποία είχε φτιάξει μια σχέση με ένα παιδί η οποία κράτησε ένα χρόνο. Και το παιδί, μετά το τέλος του χρόνου εκείνου, αποφάσισε να διακόψει τη σχέση με εκείνη την κοπέλα. Αποφάσισε να τη διακόψει, επειδή όπως είπε σε δικούς του ανθρώπους, η κοπέλα αυτή, ήταν και δύο φοιτητές, η κοπέλα αυτή δεν είχε διάθεση για τις σπουδές της, δεν σηκωνόταν το πρωί να πάει στο πανεπιστήμιο, του έλεγε και αυτού να μένουν στο κρεβάτι για να μην πηγαίνουν να σπουδάζουν, να μην πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο, δεν έκανε τις εργασίες της και γενικώς είχε μια διάθεση η οποία δεν ήταν της πρόοδου και της εξελίξεως. Και λέει αυτό το παιδί, είναι συμπαθητική κοπέλα, έχει τις ανασφάλειές της, το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να είμαι ο ψυχιατρικός νοσηλευτής της και δεν μπορώ να είμαι ο ερυθροσταυρίτης που θα της κάνω παρέα για να μην πηγαίνει στο πανεπιστήμιο και να καταστρέψω κι εγώ την καριέρα μου. Και τελείωσε εκείνη η σχέση. Και η κοπέλα εκείνη δεν πήρε καν το πτυχίο της. Και βρήκε δουλειά κάπου. Προτού κλείσουν οι δουλειές. Και εξυπηρετεί μια οικογένεια στην οποία μαθαίνει
ότι με εκείνη την οικογένεια έχει κάποια σχέση ο πρώην της. Και γυρίζει και τους λέει, μου έχει κάνει πάρα πολλά κακά αυτός ο άνθρωπος, πάρα πολλά κακά. Με έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ, με έχει πληγώσει πάρα πολύ. Μου έχει κάνει το ένα, το άλλο, το παράλληλο και κάθε κεραθιάζει ένα σωρό πράγματα, το οποίο μόνο αλήθεια δεν ήταν. Το μαθαίνει ο πρώην της. Και η απάντηση του ήταν, ας την να λέει. Ας την να λέει αυτό που θα την κάνει να νιώσει καλύτερα. Εάν όμως αυτές τις βλακίες τις έλεγε σε μια νέα κοπέλα με την οποία ίσως να έβγαινε το παιδί, εκείνη θα έπρεπε να της πει πάμε τώρα ή ας πάρουμε βιντεοκλήση τώρα τον πρώην σου και νυν μου να τα πεις μπροστά του. Αυτό είναι η απάντηση. Καρτσιλατούμε τους ανθρώπους. Στα κυπριακά καρτσιλατώ σημαίνει τους βάζουμε απέναντι. Μίλαν μπροστά στον άλλο. Έχεις το θάρρος και την κατέχεις την αλήθεια ώστε να μπορείς μπροστά στον άλλον να πεις αυτά που λες και ο άλλος να έχει το δικαίωμα και την ευκαιρία να σε αντικρούσει. Ή έρχεσαι τώρα όπως την οχιά και ρίχνεις δηλητήριο γιατί είσαι πικαρισμένος, είσαι πικαρισμένη που σε έχει παρατήσει, είσαι πικαρισμένος, είσαι πικαρισμένη που δεν σου κάθισε, είσαι πικαρισμένος, είσαι πικαρισμένη που δεν σε επέλεξε. Και αυτός ο οποίος πάει και βρίσκει στην ιστορία μας την αρχική, αυτός ο από το χωριό που πήγε και βρήκε το αγόρι που έκανε σχέση με την κοπέλα που πήγε να δουλέψει σε ζών, πήγε να του πει με αυτήν που βγαίνει, εγώ έχω παυτωθεί και έχω κάνει τόνα και έχω κάνει τ' άλλο και το παράλληλο και δεν ξέρω εγώ τι. Να ρωτήσει τον εαυτό του. Γιατί μου τα λέει αυτά? Από αγάπη μου τα λέει αυτά? Από ενδιαφέρον μου τα λέει αυτά? Ή μήπως ζηλεύει? Ή μήπως ζηλεύει που δεν μπόρεσε να έχει αυτός εκείνη την κοπέλα και μπόρεσα εγώ? Μήπως θέλει να μου χαλάσει αυτό που έχω φτιάξει με αυτή την κοπέλα και να μου σπείρει αμφιβολίες για το ποιόν της? Όχι ρε φίλε, να κάνεις ghosting στην κοπέλα και να θυμηθείς μετά όταν είναι η γιορτή της, μετά από πόσο καιρό, να την πάρεις τηλέφωνο για να της πει ξέρεις εξαφανίστηκα γιατί αυτός είπε το ένα και το άλλο και το παράλληλο. Πιάς το με αυτόν τον χωριανό σου που ήρθε να σου πει βλακίες για την κοπέλα, πάρ' τον αγκαζέ και πηγαίνετε βόλτα. Τι την πήρες να της ευχηθείς για τη γιορτή της? Γιατί την πήρες? Για να δείξεις το μυαλό σου που δεν έχεις? Πόσο βλάκας είσαι, συγγνώμη δηλαδή. Εγώ προσωπικά δεν δέχομαι να μου κατηγορήσουν κανέναν εάν αυτός δεν είναι μπροστά. Με τίποτα. Δεν το δέχομαι να έρθουν να μου πούν για κάποιον άνθρωπο που είναι μέσα στη ζωή μου, π.χ. για μια φίλη μου. Να έρθει κάποιος να μου πει αυτή η κοπέλα που κάνεις παρέα. Έχει κάνει αυτό και έχει κάνει το άλλο και έχει πάει με τον έναν και έχει πάει με τον άλλο. Εντάξει, αυτή η ιστορία με το ποιος έχει πάει με ποιον και αυτό καθορίζει το ποιόν του με ξεπερνά. Εν έτη 2021. Πραγματικά με ξεπερνά. Όχι ότι είναι κακό να μην κάνεις σεξ, αλλά δεν είναι και κακό να κάνεις σεξ. Και από πότε το να κάνεις σεξ μια γυναίκα είναι κάτι το οποίο τη χαρακτηρίζει ως αρνητικό χαρακτηριστικό και την κάνει ανήθικη, αλλά το να κάνει σεξ ένας άνδρας είναι κάτι το οποίο του ανεβάζει το προφίλ του? Από πότε? Από πάντοτε, από τον καιρό της πατριαρχίας. Γιατί όμως και τώρα να ισχύει αυτό το πράγμα? Η σεξουαλική μας ζωή, η ερωτική μας ζωή δεν είναι για να την πενευόμαστε, είναι για να τη ζούμε. Και εύχομαι να τη ζούμε, εύχομαι να τη βιώνουμε, εύχομαι να την ευχαριστιόμαστε, ούτως ώστε να μην καταφεύγουμε σε τέτοιες ποταπές συμπεριφορές, όπως να βγάζουμε παραμύθια από το μυαλό μας για το τι κάναμε με τον έναν και το τι κάναμε με τον άλλον που δεν τον ξέρουμε καν και δεν ξέρουμε καν το όνομά του και να προσπαθούμε να χαλάμε τις σχέσεις των άλλων ανθρώπων επειδή είμαστε εμείς μπακούρια. Η ζωή επιστρέφει συμπεριφορές, ε? Το πιστεύω αυτό το πράγμα, ότι η ζωή επιστρέφει συμπεριφορές. Μπορεί όχι σύντομα, αλλά σε κάποια φάση θα βρεθείς αντιμέτωπος με αυτά που έχεις πράξει. Και εκεί να δούμε αν θα σ' αρέσει. Να δούμε αν θα σ' αρέσει βρε μάγκα της φαγκής, ρε παλικάρι της φαγκής, να γνωρίσεις μια κοπέλα και να φτιάξετε κάτι όμορφο και να έρθει ένας ο οποίος δεν την ξέρει καν ποια είναι και να σου πει ένα σωρό ιστορίες ότι την έχει απαυτώσει και την έχει κάνει και του έχει κάνει και
και να σου χαλάσει, επειδή τέτοιο μυαλό που έχεις θα τον πιστέψεις, και να σου χαλάσει την ευκαιρία σου για ευτυχία. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που είναι χερέκακοι. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που ζηλεύουν τη χαρά και τις σχέσεις των άλλων ανθρώπων. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πρέπει επιτέλους να αρχίσουν να έχουν ερωτική ζωή για να σταματήσουν να φτιάχνουν μυθεύματα για τους εαυτούς τους και τους άλλους. Και όσο πιο όριμος είναι ένας άνθρωπος, όσο πιο ολοκληρωμένη προσωπικότητα έχει, τόσο λιγότερο μιλάει για την ερωτική και σεξουαλική του ζωή. Δεν ανοίγει το στόμα του να μιλήσει, επειδή σέβεται τον εαυτό του, σέβεται την ερωτική πράξη αυτή καθ' αυτή, σέβεται την ερωτική σχέση και σέβεται τον άνθρωπο γενικότερα. Ας σεβαστούμε τα σημαντικά πράγματα στη ζωή μας. Ποια είναι τα σημαντικά πράγματα στη ζωή μας? Οι ουσιαστικές σχέσεις που έχουμε με άλλους ανθρώπους. Η ουσιαστική σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας. Ας σεβαστούμε τον εαυτό μας και ας μην τον κάνουμε... Τι να πω. Ας μην τον κάνουμε φλάμπουρο. Είμαι ο τέτοιος, είμαι αυτός και έχω πάρει όλο τον κόσμο. Με πολύ σπουδαίο. Έχω κάνει κάτι που δεν κάνει κανείς. Πίστεψέ με. Όλοι οι άνθρωποι. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων κάνουν σεξ. Δεν είσαι μόνο εσύ. Δεν είναι κανένα επίτευγμα να κάνεις σεξ, ούτε κανένα επίτευγμα να μην κάνεις σεξ. Ας επενοχοποιήσουμε το σεξ, ας επενοχοποιήσουμε τον έρωτα, ας επενοχοποιήσουμε τις ερωτικές σχέσεις και ας μεγαλώσουμε επιτέλους. Ας οριμάσουμε και ας καταλάβουμε ότι κάποια θέματα είναι πολύ προσωπικά και αξίζουν να τη χάνουν σεβασμού. Σεβασμός. Και επίσης, κλείνω με αυτό, όποιος κάθεται και ακούει τα λόγια του, κάθεται χάρπαστου και επηρεάζεται και μας κάνει και γκόστινγκ, χάρη μας κάνει, γιατί γλιτώσαμε από έναν άνθρωπο που δεν ήταν κατάλληλος για να βιώσουμε όμορφα πράγματα μαζί. Φιλιά!